Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Να ενημερώσουμε ότι έξω υπάρχουν ψηφοδέλτια από ποιος θέλει σε ευρωεκλογές. Λευκά, πέρα θα πέρα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Χάρη Δαμάσου, που δώσε στα σύν. Να είναι καλά. Να καλέσω τον κύριο Βλάχο, τον επόμενο μιλητή. Συμμαχητές, συμπαραστάτες, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα στην αίθουσα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που απόψε είστε όλοι εδώ. Είστε όλοι εδώ εσείς οι συμμαχητές που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας σε αυτό το διπορικό ενόψη των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια πρωτοβουλία που για την Αττική ξεκίνησε από το Μάκη το Χωρίδη. Ενώσαμε δυνάμεις και περπατήσαμε μαζί την Αττική με τη συμμετοχή του Βασίλη σε κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτό το διπορικό δεν μπορούσε να ανοίξει ο ιστορικός Δήμος Αγαρνών. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε ακριβώς εδώ, όχι για να σας πούμε τι θα ψηφίσουμε. Μπορεί ο Πέτρος να είπε ότι έξω υπάρχουν ψηφοδέλτια, εμείς φακελώσαμε λίγα αστάθετα ψηφοδέλτια, δεν είμαστε εμείς υποψήφοι. Άλλοι είναι να το δείτε, αλλά σας καλέσαμε εδώ γιατί πρέπει σε αυτή την προσπάθεια να ενώσω μόνο μας τις δυνάμεις. Εμείς που όπως λέω δεν είμαστε υποψήφοι, δεν μπορούμε να κάνουμε όσο και να ασχοληθούμε μόνοι μας στις εκλογές. Χρειαζόμαστε τα στελέχη μας, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους μας, χρειαζόμαστε την ψυχή της παράταξης. Αυτό που αντιπροσωπεύει η καθεμιά και ο καθένας που είστε σήμερα εδώ. Και με τους περισσότερους γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα, γιατί έχουμε μια διαχρονική πορεία. Είπατε νωρίτερα για τον καλό μας φίλο τον Αντώνη ότι κλείνει 50 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, στην παράταξη, είναι πιο παλιός ο Αντώνης. Εγώ κλείνω 50 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι. Και μέσα από αυτή την διαχρονική πορεία κατορθώσαμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ταιριάξουμε τα κούλια μας, να συγχρονίσουμε την περπατησιά μας και να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία ψηλά και στην Ελλάδα και στην Αττική, αλλά και στις Αχαρνές, που κάποιοι πιθανόν δεν το περίμεναν. Και δεν ήταν πάντα έτσι. Θυμάστε ότι υπήρξαν εκλογές στις Αχαρνές, κάποιες εκλογές που ήταν κάτι σαν μονοψήφιο, αλλά δεν θέλω να διαβάσω. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πέρασαν. Και γιατί πέρασαν, έγινε κάτι μαγικό? Όχι. Απλά όλοι μαζί είπαμε ότι θα πάρουμε την πρωτοβουλία, θα ενώσουμε δυνάμεις, το επαναλαμβάνω, και τον αγώνα που θα ακολουθήσει θα τον κάνουμε όλοι μαζί. Ένας τέτοιος αγώνας είναι και αυτός. Και βλέπετε ότι στην πρώτη γραμμή είμαστε σήμερα εδώ τρεις βουλευτές. Να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δεν είμαστε υποψήφοι. Άρα δεν το κάνουμε για τους εαυτούς μας. Το κάνουμε για την παράταξη. Αυτό το αγώνα για την παράταξη, επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνο οι βουλευτές, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Διότι στην κάθε γειτονιά, στο κάθε σπίτι, στην κάθε πόλη, πρέπει να βγείτε εσείς, όλοι μας δηλαδή, οι άνθρωποι της καθημερινότητος, και να απαντήσουμε και να αντικρούσουμε, αν θέλετε, καλοπροαίρετα και κακοπροαίρετες αντιδράσεις. Γιατί κάποιοι θα ακούσετε, κάποιοι θα πούν, μα και έτσι να παναψηφίσουν, δεν χρειάζεται. Κυβέρνηση θα βγάλουμε, κυβέρνηση έχουμε, δεν πάνε τίποτα κυβέρνηση. Θα είναι άλλα τρία χρόνια. Άλλοι θα πούν, μα εγώ ξέρω, είμαι φίλος του τάδε και ο Γιώργος είναι βουλευτής, άρα δεν πάω για τον Γιώργο. Εδώ λοιπόν είμαστε να σας πούμε ότι δεν πάμε για πρόσωπα. Πάμε στην κάρτα για ιδέες. Πάμε για το μέλλον της πατρίδας. Πάμε για την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει αυτή η προσπάθεια να έχει συνέχεια. Αυτός είναι ο αγώνας που δίνει καθημερινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει. Ότι δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, μην επαναπαυθούμε ότι όλα είναι έτοιμα και δεν βαριέσαι τι έγινε. Γιατί πρέπει να κρατάτε όλοι στο μυαλό, οι παλιότεροι το ξέρουν, το έχουν ζήσει δηλαδή, με αυτή την έννοια το ξέρουν, ότι όλες οι εκλογές θέλουν μήνυμα.
Μπορεί να είναι πιο ήπιο. Μπορεί να είναι πιο δυνατό, όπως είναι των εθνικών εκλογών, ασφαλώς που σχηματίζει την κυβέρνηση. Αλλά κάθε εκλογική αναμέτρηση στέλνει το δικό της μήνυμα. Και αν αυτό το μήνυμα είναι προβληματικό, δημιουργεί απόνερα, παρενέργειες, ανοίγει ορέξεις. Αυτά πρέπει να τελειώσουν στις 9 Ιουλίου. Να καταλάβουν ότι η πατρίδα πρέπει να συνεχίσει με την κυβέρνηση που έχει, που σε γενικές γραμμές τα πάει καλά. Και επειδή θα πει και κάποιος άλλος, μα και ψυχοδέλφιο είναι αυτό και ποιος είναι μέσα, αποκόβει ένα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίθετο ψυχοδέλφιο. Δεν υπάρχει ούτε ένας, ο Δημοκράτης, Έλληνας, που να μην βρει έναν, λέω τουλάχιστον ένα, υποψήφιο που να τον εκφράζει. Άρα το ψυχοδέλφιό μας είναι πολύ συλλεκτικό. Απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα και σε εμάς όλους. Υπάρχουν άνθρωποι παλιοί, νέοι, υψηλοί, κοντοί, υπάρχουν τα πάντα στο ψηφοδέλτιο. Άρα είναι ελκυστικό. Άρα μπορούμε να το πλασάρουμε, αν θέλετε, σε γνωστούς και φίλους. Και εκτός από το ψηφοδέλτιο, ότι με την ελκυστικότητά του, πρέπει να πούμε και δύο κουβέντες για την σημαντικότητα αυτήν των εκλογών. Διότι, όπως λέει και ο καλός φίλος ο Μάκης, ο Βαρύδης, αν το βράδυ των εκλογών στραβώσει κάτι και η Νέα Δημοκρατία δεν πάει καλά, αυτοί τι θα πούνε, ότι τα παιδιά τι έγινε, οι ευρωεκλογές ήταν, δεν πειράζει, η Νέα Δημοκρατία δεν πήγε καλά, θα το διορθώσει. Ή το βράδυ των εκλογών θα βρουν τη φωνή τους και θα υψώσουν τη λαλιά τους ζητώντας χίλια μίλια από εκλογές την επόμενη μέρα, από το να πέσει η κυβέρνηση, από ό,τι φανταστείτε. Μα θα μου πείτε, και επειδή θα σας ζητήσουν εκλογές την επόμενη μέρα, εσείς θα κάνετε. Προφανώς δεν θα κάναμε, αλλά ξέρετε, άλλο να υπάρχει ομαλό πολιτικό κλίμα, αυτό που λέμε σταθερότητα, που έχει συνέχεια, που μπορεί κανείς να προγραμματίσει, και άλλο να υπάρχουν αναταράξεις και, αν θέλετε, πισωγυρίσματα, ανακολουθίες, παρεμβάσεις της αριστεράς, που πολλές φορές, ξέρετε, καταφεύγουν και σε ακραίες κινήσεις, γιατί στο όνομα ανάλυσης εξουσίας, δεν τους ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Δεν τους ενδιαφέρει, για παράδειγμα, να βγουν σήμερα ένα πλεόνασμα που ανακοινώθηκε, που με στόχο 600 εκατομμύρια είναι 3,4 δις. Δεν τους νοιάζει. Προκειμένου να έχουμε εξουσία, δεν πάει εσύ. Τι έγινε? Τα έχουμε εσείς αυτά στο παρελθόν. Εμείς, έχοντας αυτό που σας έλεγα και πριν τις εκλογές, σε τέτοιες εκλογές, τον όρο του νοικοκύρη στο μυαλό μας, και ο όρος νοικοκύρης δεν είναι οικονομικός όρος, είναι κοινωνικός όρος. Σημαίνει αυτός που κάνει τη σωστή διαχείριση, είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά. Έχοντας λοιπόν αυτή την οτροπία, θέλουμε ό,τι έχουμε πετύχει να μην τεθούμε σε κίνδυνο. Να μην το ρισκάρουμε. Θέλουμε να τα σιγουρέψουμε και να τα αυκατήσουμε, αν μου επιτρέπετε. Αυτό πώς θα γίνει αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και αν όλες και όλοι μαζί συνεχίσουμε να στη στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Θα πει κάποιος, μα καλά, εγώ που έχω παράπονο, δικαιολογημένο ή άδικο θα πω εγώ, για κάτι. Εάν δεν στείλω και μήνυμα στις ευρωεκλογές, πότε θα το στείλω? Θα σας πω, δεν χρειάζεται. Σαν προσέγγιση μπορεί να είναι σωστό. Αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί αν είχαμε όλοι, και εσείς και εγώ αν θέλετε, και εγώ μπορώ να έχω παράπονο. Αν είχαμε απέναντί μας έναν πρωθυπουργό που δεν καταλάβαινε, θα λέγαμε ναι, πρέπει να το στείλω με μήνυμα. Αλλά όταν έχουμε έναν πρωθυπουργό που συνεχώς διατηρήσει ότι το πήρε το μήνυμά σας. Και πώς το αποδεικνύει ότι πήρε το μήνυμά σας? Δεν το λέει γενικά για όλα αυτά. Αλλά ήδη κάνει διορθωτικές κινήσεις σε διάφορα θέματα, δεν θέλω να πλατιάσω πολύ. Καταλαβαίνετε ότι αυτόν τον άνθρωπο, εγώ είμαι εδώ σήμερα στο Αθηνό, πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Γιατί έχοντας αυτή την επικοινωνία μεταξύ μας, την οποία τη μεταφέρουμε κι εμείς με κάθε τρόπο πώς θα πάνε, αυτό το μήνυμα από τη βάση μας φτάνει στην κορυφή. Άρα ο Πρωθυπουργός έχει εικόνα του τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν χρειάζεται περαιτέρω μήνυμα από εμάς. Εμείς πρέπει να δώσουμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το καλύτερό μας σε αυτό, σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τον Πρωθυπουργό και τις διακηρύξεις του και να ελπίσουμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως βελτιωμένη είναι κάθε προσπάθεια που ξεκινάει μετά από μια εκλογική αναμέτρηση. Τις συγκρίσεις
και τα πολιτικά μηνύματα και την ανάλυση του κυβερνητικού έργου που θα τα πει στη συνέχεια ο Μάκης Ομορίδης. Εγώ δεν έχουμε και κλιματισμό και κάποια στιγμή μπορεί να πρέπει να αποχωρήσουμε. Δεν θέλω να πλατιάσω περισσότερο. Εξάλλου νομίζω ότι και πριν μπούμε στην αίθουσα είχαμε συνοηθεί με αρκετούς που ειδωθήκαμε και τα πάμε λίγο επάνω. Νομίζω ότι τώρα συνοηθήκαμε απόλυτα και θέλω να κλείσω ζητώντας από καρδιάς πραγματικά, την ψυχή μου να μου επιτρέπετε, σε κάθε μία και τον κάθε φίλο μας εδώ, τον κάθε συμπαθητή, τον κάθε συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια, την διαχρονική μεγάλη προσπάθεια, να δώσει το καλύτερο του αυτό για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να πετύχουμε. Ένα καλό αποτέλεσμα. Και το καλό αποτέλεσμα δεν είναι κατά ανάγκη, ξέρετε, ο αριθμός. Αυτά θα ερμηνευτούν το βράδυ των εκλογών. Είναι το αποτέλεσμα που εξασφαλίζει τη συνέχεια και απομονώνει τις υπερβολές και τις φεδρότητες, γιατί τα ζούμε κι αυτά. Αυτές τις συνεργασίες για τις οποίες μιλάει ο Πρωθυπουργός και έχει απόλυτο δίκαιο από τη μεριά της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να τις απομονώσουμε τώρα, πριν γίνουν επικίνδυνες. Σιγά σιγά και ξεκινάει, ξέρετε όλοι, αυτή η φημολογία σαν πλάκα, και όταν καταλάβουμε τον κίνδυνο, πιθανόν να έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και η χώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, δεν έχει περιθώριο για χάσιμο χρόνο. Καθόλου. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα διασφαλίσουμε. Με σοβαρότητα, με μετριοπάθεια, με αποτελεσματικότητα και πάνω απ' όλα βεβαίως με συμμετοχή στην κάρτα. Σας εύχομαι να έχετε υγεία. Κάντε καλό στην καθημερινή και στην καθημερινή και πιστεύω ότι η επόμενη ευκαιροφόρα μέρα, καλύτερη μέρα, είναι κοντά μας. Με την ίδια. Δεν πειράζει. Πόσο και να σηκωθώ, δεν πειράζει. Να καταστρέψουμε το δήμαρχό μας, τον κύριο Βρετό.